Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και δίνουμε σε Αυτόν όλη τη δόξα που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και στέλνετε σε εμάς με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θα θέλαμε να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού μαζί με όλους εσάς. Σήμερα θα αρχίσουμε με τις ερωτήσεις δύο φίλων που σχετίζονται. Πρώτη ερώτηση. Γιατί δεν αποδέχεστε τον ηπείο βαπτισμό που θέσπισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Δεν αποδέχεστε το προπατορικό αμάρτημα? Ο Θεός να σας ελεήσει. Ανώνυμος. Επίσης μια φίλη. Παρακαλώ, θα ήθελα να σχολιάσετε από την επιστολή προς Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο και εδάφια 15 έως 20. Επειδή αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητοί μας φίλοι, να σχολιάσουμε αναφέρεται στο προπατορικό αμάρτημα εν γέννη, γι' αυτό θα απαντήσουμε και στις δύο ερωτήσεις σας ταυτόχρονα. Και θα αρχίσουμε από το προπατορικό αμάρτημα και θα προχωρήσουμε στον ηπιοβαπτισμό. Τι είναι προπατορικό αμάρτημα? Το τι είναι προπατορικό αμάρτημα μας το γράφει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. Διαβάζω. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους, ώστε πάντες ήμαρτον. Άρα λοιπόν, με καθαρό τρόπο ο Απόστολος Παύλος περιγράφει ότι μέσα από έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό, μπήκε μέσα σε όλο τον κόσμο η αμαρτία και μέσα από αυτή την αμαρτία ο θάνατος, καθώς ο Χριστός είπε, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει στην Αποκάλυψη, ότι ο Θεός είπε στον Αδάμ και στην Εύα, έδωσε εντολή, μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί αν φάτε, ξάπαντος θα πεθάνετε. Και ανόμησαν, παρέβησαν την εντολή του Θεού ο Αδάμ και η Εύα, καθώς πλανήθηκε η Εύα μέσα από τα λόγια του Αδάμ, του διαβόλου, ο οποίος μίλαγε από το φρονιμότερο ζώο, το φίδι της εποχής εκείνης, και πλανηθήσα, εξυπάτησε και τον Αδάμ. Και έτσι έφαγαν και πέθαναν. Πέθαναν βέβαια το πνευματικό θάνατο, γιατί υπάρχει ο φυσικός θάνατος που είναι αποχωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα, αλλά υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και αυτός είναι ο χειρότερος από όλους. Αυτό λοιπόν ήταν το προπατορικό αμάρτημα, καθώς παρέβησαν το Λόγο του Θεού και ανόμησαν, καθώς είναι γεγραμμένο, πάσα ανομία είναι αμαρτία και αμάρτησαν. Δια της αμαρτίας λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, εισήλθε ο θάνατος. Και έτσι ο θάνατος εξαπλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι από εκεί και πέρα αμάρτησαν, καθώς είναι γεγραμμένο, πάντες ήμαρτων και στερούντα της δόξης του Θεού. Όμως, συνεχίζω στο 13 εδάφιο, διότι μέχρι του νόμου, ή το εν το κόσμο η αμαρτία. Μέχρι να έρθει ο νόμος του Θεού, υπήρχε στον κόσμο η αμαρτία αυτή, το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Υπήρχε στον κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται
όταν δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει λοιπόν αμαρτία όταν δεν υπάρχει νόμος του Θεού, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος του προπατορικού αμαρτήματος, του αμαρτήματος δηλαδή του Αδάμ και της Εύας, ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ έως Μωυσέως που έφερε τον νόμο. Και από τη στιγμή που ήρθε ο νόμος γνωρίστηκε η αμαρτία και ήξερε πια ο άνθρωπος τι είναι και τι δεν είναι αμαρτία μέσα από τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή. Δηλαδή όταν ο νόμος περιέγραψε την αμαρτία, ο άνθρωπος γνωρίζοντας την αμαρτία, εάν ανέπρατε αυτό που ο νόμος αποκαλούσε και φανέρωνε αμαρτία, τότε ήταν αμαρτωλός. Άρα πεθαμένος για την αμαρτία του, καθώς ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Επαναλαμβάνω λοιπόν στο 14 εδάφιο. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί του μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Άρα λοιπόν ο θάνατος υπησήλθε στον κόσμο από την αμαρτία του Αδάμ και σε αυτούς ακόμη που δεν αμάρτησαν κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Αυτό λοιπόν είναι το προπατορικό αμάρτημα. Εισήλθε στον κόσμο η αμαρτία από έναν άνθρωπο που παρεύει την εντολή του Θεού, τον Αδάμ, και όλοι οι άνθρωποι στη συνέχεια, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, ήσαν στην αμαρτία του Αδάμ, έστω και αν δεν αμάρτησαν κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Αυτό όμως συνέβη και ίσχυε μέχρι που ήρθε ο νόμος του Θεού δια του Μωυσέως, που φανέρωσε, αποκάλυψε στον άνθρωπο τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Έτσι λοιπόν σταμάτησε το προπατορικό αμάρτημα όταν ήρθε η γνώση, η επίγνωση στον άνθρωπο από το Θεό της αμαρτίας του, δια της παραβάσεως του ανθρώπου στον νόμο του Θεού. Στο 15 όμως εδάφιο αρχίζουν τώρα τα πράγματα και αλλάζουν. Διαβάζω. Η χάρη πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρη του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσεν εις τους πολλούς. Δηλαδή η χάρη του Θεού που είναι αυτή που έφερε το Χριστό στη γη, γιατί αυτή είναι η χάρη του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο τον αμαρτωλό που βρισκόταν στην παράβαση του Αδάμ, που δεν ελυπήθηκε και επίσης μέχρι τον νόμο και στη συνέχεια βρισκόταν στην αμαρτία εξαιτίας του νόμου και της επίγνωσης της αμαρτίας, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο που βρισκόταν στην αμαρτία, που δεν εφίστηται, λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στη γη, τον έστειλε ανάμεσα στους ανθρώπους, πλήρης χάριτος και αληθείας, ώστε να πεθάνει σαν αμνός του Θεού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αμόμητος, αναμάρτητος, να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων και ο Θεός να τον αναστήσει για τη δικαίωση των ανθρώπων. Ώστε, εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων των ανθρώπων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ένας άνθρωπος, που ήλθε στον κόσμο από το Θεό δι' ενός ανθρώπου. Και έτσι, στο 16 εδάφιο, η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίσις εκ του ενός έγινε εις κατάκριση των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωση πολλών ανθρώπων. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία του Αδάμ ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική. Το ξαναλέω, η απόφαση που πήρε ο Θεός για το παράπτωμα ενός ανθρώπου του Αδάμ ήταν καταδικαστική,
ενώ η χαριστική πράξης για τα πολλά αμαρτήματα των ανθρώπων οδήγησε το Θεό στη, να δικαιώσει τους ανθρώπους. Το ξαναλέω. Η απόφαση του Θεού για την αμαρτία ενός ανθρώπου, του Αδάμ, δεν συγκρίνεται με την απόφαση του Θεού να χαρίσει όλα τα αμαρτήματα των ανθρώπων δι' ενός ανθρώπου και να έρθει η αθώωση του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, δι' ενός ανθρώπου, δια της αμαρτίας του ενός ανθρώπου, καταδικάστηκαν όλοι οι άνθρωποι. Η απόφαση ήταν καταδικαστική. Δια της θυσίας ενός ανθρώπου του Χριστού συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί η χάρη του Θεού που έγινε δια του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους με την καταδίκη του Θεού που ήλθε στους ανθρώπους δι' ενός ανθρώπου του Αδάμ. Ένα αμάρτημα έφερε το θάνατο σε πολλούς ανθρώπους. Μία θυσία, ο Ιησούς Χριστός, συγχώρεσε, έφερε τη συγχώρεση και την αθώωση, τη συγχώρεση όλων των αμαρτημάτων και την αθώωση όλων των ανθρώπων. Πολλαπλάσια λοιπόν είναι η χάρη του Θεού που αθώνει όλους τους ανθρώπους από όλα τα αμαρτήματά τους από την καταδικαστική απόφαση του Θεού που θανατώνονται οι άνθρωποι από το αμάρτημα ενός ανθρώπου. Ώστε, διαβάζω στο 17 εδάφιο, διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος σε βασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι απολαμβάνονται στην αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός. Εδώ τώρα πάμε ακόμη περισσότερο. Ο θάνατος του ενός έφερε το θάνατο στους πολλούς. Η θυσία του Χριστού όμως, η χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού, όχι μόνο έδωσε ζωή αιώνιο, αλλά δίνει και βασιλεία ουράνια, στην οποία θα βασιλεύουν αυτοί που δέχθηκαν και δέχονται τον Ιησού Χριστό και τη σωτηρία του εις τους αιώνες των αιώνων. 18 εδάφιο. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος του προπατορικού, του Αδάμ, ήλθε η κατάκριση εις πάντα στους ανθρώπους, μέχρι που έφτασε στη γη, στους ανθρώπους, ο νόμος του Θεού δια του Μωυσέως, ξαναδιαβάζω. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκριση εις όλους τους ανθρώπους, ούτω και δια μίας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντα στους ανθρώπους δικαίωσης εις τη ζωή. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η κατάργηση αφενός μεν από τον νόμο που αποκάλυψε την αμαρτία του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και η κατάργηση εντελώς του προπατορικού αμαρτήματος δια της ελεύσεως του Ιησού Χριστού που πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων που γνωρίζουν και αμαρτήσανε εκ του νόμου, αλλά και αναστήθηκε για τη δικαίωση των ανθρώπων που δέχθηκαν την Ανάσταση του Χριστού, καθώς συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες τους και τους έδωσε ο Θεός το δικαίωμα να είναι εδώ στη γη βασιλείς και ιερείς του υψίστου και στην αιώνια ζωή να βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. 19 εδάφιο, διότι καθώς δια της χάρης, δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουν κατασταθεί δίκαιοι. Όπως λοιπόν δια της παρακονής ενός ανθρώπου, του Αδάμ, κατεστάθησαν όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί μέσω του προπατορικού αμαρτήματος μέχρι να έλθει ο νόμος του Θεού επί της γης, έτσι και με τη χάρη και με την υπακοή του ενός πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Παρεσύλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα. Εδώ τώρα είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Παρεσύλθε δε ο νόμος, το ξαναδιαβάζω, για να περισσεύσει το αμάρτημα. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 20. Παρεσύλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη. Ανάμεσα λοιπόν στο Χριστό και στον Αδάμ,
τον πρώτο Αδάμ και τον έσχατο Αδάμ δηλαδή, ο Θεός έβαλε τον νόμο για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αμαρτία, όπου και περίσσευσε, όπως λέει η Γραφή, δια του νόμου το αμάρτημα, τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Όμως, εκεί που επερίσσευσε η αμαρτία, και περίσσευσε η αμαρτία γιατί οι άνθρωποι γνώρισαν τον νόμο του Θεού, εκεί πέρε περίσσευσε η χάρις, δηλαδή ο Χριστός καλύπτει με το αίμα του και συγχωρεί όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει αμαρτία που δεν μπορεί να την καλύψει και να τη συγχωρήσει το αίμα του Ιησού Χριστού εκτός από τη θανάσιμη, και δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Ίνα, καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων δια του Ιησού Χριστού. Ώστε όπως εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, βασιλεύει η αμαρτία καθώς υπάρχει ο θάνατος και οι άνθρωποι φοβόνται το θάνατο και πέφτουν στην αμαρτία. Όπως λοιπόν εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, έτσι η χάρις στη συνέχεια του Χριστού Θεού δια του Ιησού Χριστού βασιλεύει δια της δικαιοσύνης. Η αμαρτία βασιλεύει δια του θανάτου, η χάρις βασιλεύει δια της δικαιοσύνης του Θεού, που μας χάρισε με την Ανάσταση του Χριστού εις ζωή αιώνιων δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Μέσα λοιπόν από αυτά τα εδάφια φαίνεται καθαρά ποιο είναι το αμάρτημα, το προπατορικό, μέχρι πότε ισχύει το προπατορικό αμάρτημα και τι αποτελέσματα είχε το προπατορικό αμάρτημα επάνω σε όλους τους ανθρώπους. Το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν, η παράβαση του Αδάμ στην εντολή του Θεού έφερε την αμαρτία και η αμαρτία έφερε το θάνατο και δια του θανάτου βασίλευε η αμαρτία σε όλους τους ανθρώπους μέχρι του νόμου που ήρθε στους ανθρώπους από το Θεό δια του Μωυσέως. Στη συνέχεια υπήρξε ο νόμος, η περίοδος του νόμου, όπου οι άνθρωποι γνώρισαν, κατάλαβαν τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, και πράττοντας την αμαρτία λογίζονται όχι εξαιτίας της παραβάσεως του Αδάμ, αλλά εξαιτίας των ειδικών τους παραβάσεων και αμαρτημάτων, λογίζονται αμαρτωλοί. Και έτσι λοιπόν υπήρχε αμαρτία μέχρι του νόμου, επερίσσευσε η αμαρτία διά του νόμου, μέχρι που ήρθε η χάρις του Θεού, η σωτήριος που έστειλε δηλαδή τον Χριστό στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων, και εκεί όπου επερίσσευσε η αμαρτία δια του νόμου, υπερεπερίσσευσε η χάρις δια του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το προπατορικό αμάρτημα και τα αποτελέσματά του και η ενέργεια που έκανε ο Θεός για να καταργηθεί. Δια του νόμου καταρχάς, ώστε να περισσεύσει η αμαρτία, δια της χάριτος αργότερα, ώστε να υπερπερισσεύσει η χάρις του Θεού η σωτήριος. Άρα λοιπόν, αποδέχεστε το προπατορικό αμάρτημα, σαφέστατα, όπως το αποδέχεται ο λόγος του Θεού. Από Αδάμ έως του νόμου. Δια του νόμου επερίσσευσε η αμαρτία και δια του θανάτου εβασίλευσε η αμαρτία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, και δια του Ιησού Χριστού επερίσσευσε η χάρις του Θεού η σωτήριος και συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων και βασιλεύει πια δια της χάριτος του Θεού η δικαιοσύνη του Θεού διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Βεβαίως αποδεχόμεθα το προπατορικό αμάρτημα, αλλά όπως ακριβώς το λέγει η Γραφή. Και εκ τούτου είναι εμφανές ότι δεν έχει καμία σχέση με το βάφτισμα. Μα καμία σχέση με το βάφτισμα. Το βάφτισμα είναι εντολή του Θεού. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός και πριν αναλυθεί, είπε στους μαθητάς του, «Πορευθέντες λοιπόν», να διαβάσω από το 18 εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον κεφαλαίου Ευαγγελίου, «Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν εσείς Απόστολοι, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», προηγείται η μαθήτευση των εθνών,
και ύστερα βαφτίζετε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια διδάσκετε εις αυτούς να φυλάτουν όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Άρα λοιπόν η εντολή του Χριστού έχει μια σειρά συγκεκριμένη, προσδιορισμένη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πηγαίνετε στον κόσμο και μαθητεύσατε τον κόσμο. Μιλήστε τους για τον Χριστό. Κάντε τους μαθητές του Χριστού, όχι μαθητές δικού σας. Μαθητές του Χριστού, πέστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Όποιος πιστεύσει, λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, και βαφτιστεί θα σωθεί. Από τη στιγμή λοιπόν που πιστεύει ο άνθρωπος, δηλαδή μαθητεύεται ο άνθρωπος από τους ανθρώπους, από τους δούλους του Θεού, τα περί του Ιησού Χριστού, το επόμενο βήμα είναι να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και στη συνέχεια να διδαχθεί μέχρι τέλους, να καταρτιστεί μέχρι τέλους εις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και εις το θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τώρα το βάφτισμα, το οποίο δεν είναι προφανέστατα για κατάργηση του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά είναι η σάφεση αμαρτιών προσωπικών του κάθε ανθρώπου, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να εξηγήσουμε, αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα από το Λόγο Του να μας περιγράψει τα περί βαφτίσματος, αφού πρώτα καταλάβαμε και γνωρίσαμε ότι το βάφτισμα δεν έχει καμία σχέση με το προπατορικό αμάρτημα, ακόμη δεν έχει σχέση καμία με τον νόμο, αλλά έχει απόλυτη σχέση με τη χάρη του Θεού, δια του οποίου επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού αναγεννόμεθα και στη συνέχεια η εντολή του Θεού είναι να πράξουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών δικών μας, όχι του Αδάμ, δικών μας αμαρτιών. Γι' αυτό και το περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσεείς, περιγράφει τα περί βαφτίσματος, τι είναι το βάφτισμα και ποια είναι η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία που θέλει ο Θεός να προσφέρουμε εις αυτόν δια του βαφτίσματος. Λέγει λοιπόν στην προς Κολοσσεείς επιστολή το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό, τον Ιησού Χριστό, κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης σε Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, καθώς και είναι και η κεφαλή της Εκκλησίας. Και εξηγεί, εις τον οποίον Χριστόν εσείς περιετμήθητε με περιτομήν αχυροποίητον, απεκδιθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών. Δηλαδή, όταν δεχθείτε το Χριστό και πιστέψετε στο Χριστό, και για να σας προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία του, καθώς είναι εγγεγραμμένο προσέθετε ο Κύριος τους σωζωμένους στην Εκκλησία του και να γίνετε μέλος της Εκκλησίας, όχι με χαρτάκια, αλλά μέλος της Εκκλησίας του σώματος του Χριστού, μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, της οποίας Εκκλησίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός και δύναμης είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για να γίνετε λοιπόν μέλος του σώματος του Χριστού, μέλος της Εκκλησίας, θα πρέπει να περιτμηθείτε με περιτοπήν αχυροποιήτων, καθώς προτύπωσης αυτής της περιτομής αχυροποιήτου ήταν η περιτομή ηχυροποίητο στην Παλαιά Διαθήκη, η περιτομή του σαρκός, που μέλος του λαού Ισραήλ, μέλος του λαού του Θεού, δεν μπορούσε κάποιος να γίνει εάν δεν λάμβανε μέρος την περιτομή της σαρκός. Το σημείο ότι κάποιος ήταν άνθρωπος του λαού του Θεού, άνθρωπος του λαού του Ισραήλ, είτε κατά γένος Ισραηλίτης, είτε πάρικος εθνικός που ερχόταν και δεχότανε τον Θεό και τον νόμο του, έπρεπε για να γίνει μέλος του λαού Ισραήλ, μέλος του σώματος του λαού του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να υποβληθεί στην περιτομή της σαρκός,
που ήταν και το σημείο ότι αυτός ο άνθρωπος έχει συμμετοχή στις επαγγελίες του Θεού, όπως ακριβώς λέγει ο Απόστολος Παύλος για το λαό Ισραήλ, κάτι πολύ σοβαρό να το διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, προς Ρωμαίους επιστολής. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσα εις εμέ τη συνείδησή μου πνεύματι Αγίω, διότι έχω λύπην μεγάλη και αδιάλειπτον οδύνη εν τη καρδία μου. Διότι θα ευχόμουν αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, δηλαδή του λαού Ισραήλ. Ακούστε τώρα στο 4 εδαφείο. Ήτινες είναι Ισραηλίτε, τον οποίον είναι η υιοθεσία, τον οποίον είναι η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεία και η επαγγελία, τον οποίον είναι οι πατέρες, εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός κατά σάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός τους αιώνας. Αμήν. Άρα ο λαός Ισραήλ είχε την υιοθεσία του Θεού, τη δόξα του Θεού, τις διαθήκες, την νομοθεσία, τον νόμο του Μωυσή, τη λατρεία συγκεκριμένη στο ναό του Σολομώντα κλπ, τις επαγγελίες του Θεού, ευλογώ θα σε ευλογήσω και πληθύνουν τα πληθύνουν το σπέρμα σου, και των οποίων ήσαν οι πατέρες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Αυτοί όμως που ελέγοντο λαός Ισραήλ δεν ήταν μόνο εκ της φυλής του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά ήταν και όλοι οι προσήλυτοι οι οποίοι δεχόντουσαν το Θεό και τον νόμο του, και όλοι είχαν ένα χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζουν στην παρουσία του Θεού, την περιτομή της σαρκός. Το ίδιο ισχύει τώρα, άλλωστε προτύπωσης αυτού του σημερινού γεγονότος της αληθινής περιτομής, της περιτομής Καινής Διαθήκης αχυροποιήτου, το ίδιο ισχύει και σήμερα. Για να είναι κάποιος μέλος του σώματος του Χριστού, πρέπει να λάβει σε αυτόν χώρα η περιτομή αχυροποιήτος και την εξηγεί. Περιετμήθητε με περιτομή αχυροποιήτων εσείς οι χριστιανοί. Και τι σημαίνει αυτό? Απεκδηθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Ποια είναι η περιτομή του Χριστού? Συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι. Αυτή είναι η περιτομή του Χριστού αχυροποιήτος. Να συνταφούν όσοι δέχονται το Χριστό, να συνταφούν μετά του Χριστού, τι να κάνουν? Εν το βαφτίσματι, δια του οποίου βαφτίσματος και συνανέστητε δια της πίστος ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Το βάφτισμα λοιπόν δεν είναι για το προπατορικό αμάρτημα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι η αχυροποίητος περιτομή, η περιτομή του Χριστού. Είναι το γεγονός που οδηγεί με βεβαιότητα τον άνθρωπο στο λαό του Θεού, στην εκκλησία του Θεού, στον οίκον του Θεού του ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της εκκλησίας, της αληθείας. Η περιτομή λοιπόν, το βάφτισμα που είναι η αχυροποίητος περιτομή, η περιτομή του Χριστού, είναι αυτή που προσδιορίζει ότι ο άνθρωπος δέχτηκε και αποδέχτηκε, δέχτηκε και πίστευσε, αποδέχτηκε και βαφτίστηκε τη σωτηρία του δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, δια της αναγεννήσεως, την οποία έκανε ο πατέρας μας, καθώς ο πατέρας αναγέννησε ημάς, λέγει η Γραφή, εις ελπίδα ζώσα, σε μια βασιλεία, κληρονομία, αμίαντο, αμάραντο, αιώνια, επιφυλαγμένη στους ουρανούς για εμάς την τελευταία ημέρα. Άρα το βάφτισμα δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά είναι η άφεση αμαρτιών του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ακόμη για το βάφτισμα λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Ή αγνοείτε αδελφοί», στο 5ο κεφάλαιο και στο 3ο εδάφιο, «Ή αγνοείτε αδελφοί ότι όσοι εβαφτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού εβαφτίσιμε». Πρέπει να αγνοείτε ότι συμβαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις Χριστόν Ιησούν,
εις τον θάνατον αυτού ευαυτίστημεν, ώστε συνετάφημεν με ταυτού, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού, δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα, για να, όπως ο Χριστός αναισθήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς περιπατήσομεν δια της δόξης του Πατρός, δια του δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, εις νέαν ζωήν. Αυτό είναι λοιπόν το βάπτισμα, το οποίο επίσης λέγει, διότι εάν στο πέντε εδάφιο, διότι αν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, αν γίναμε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε να είστε σύμμορφοι και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως αυτού, εφόσον αποθάναμε δια του Ιησού Χριστού για τις αμαρτίες μας, για τον κόσμο και για τον νόμο. Και μας ανέστησε ο Θεός καθώς μας αναγέννησε. Αλλά για να επιβεβαιωθεί η Ανάστασή μας και η αναγέννησή μας και να θεωρούμεθα ενώπιον όλων των δυνάμεων σε σωσμένοι, πρέπει να συμμετάσχουμε και στην ταφή, να γίνουμε σύμμορφοι της ταφής του Χριστού για να γίνουμε και σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού. Καθώς γνωρίζουμε ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος πρώτης αναγεννήσεώς μας συνεσταυρώθη μετά του Χριστού για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε αφού καταργηθεί να το απεκδηθούμε δια του βαπτίσματος, δια της αναγέννησής μας καταργήθηκε το σώμα της αμαρτίας, δια του βαπτίσματος θάβεται το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι μόνο ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίας. Ώστε δεν είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, αλλά δούλη του Χριστού. Το γεγονός δε ότι το βάφτισμα σώζει, όπως το περιγράψαμε, το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγοντας στο 21 εδάφιο, του οποίου αντίτυπωνον το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον. Το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον. Γράφεται μετά το βάφτισμα, δια του βαφτίσματος στο όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Θεωρούμεθα ενώπιον του Θεού σε σωσμένη. Όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, η οποία έχει γίνει, καθώς αναγεννηθήκαμε, μετανοήσαμε, εξομολογηθήκαμε τις αμαρτίες μας, ζητήσαμε συγχώρεση από το Θεό και ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία ότι πλέον έχουμε αγαθή συνείδηση ενώπιον του Θεού εις τον Θεό. Με το βάφτισμα μαρτυρείται η αγαθή μας συνείδηση. Τι θα πει συνείδηση? Συνείδηση είναι αυτό που λέγανε οι άνθρωποι οι τύψεις, είναι αυτό που ελέγχει τον εσωτερικό άνθρωπο για τις αμαρτίες που έχει πράξει διά του εξωτερικού ανθρώπου. Και αυτό δεν φεύγει, το βάρος των αμαρτιών δεν φεύγει, παρά μόνο αν συγχωρεθούν οι αμαρτίες που συγχωρούνται με την αναγέννηση, καθώς εξομολογούμεθα και μετανοούμε και επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού, αν συγχωρεθούν, αλλά και αν καθαριστούν, αν αφαιθούν οι αμαρτίες δια του βαπτίσματος για να πάνε στα βάθη των θαλασσών. Τότε δημιουργείται η αγαθή συνείδησής μας, δεν μας ελέγχει πια τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο αμάρτημα που να βαραίνει την ψυχή μας, γιατί όλα και συγχωρέθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα, στα βάθη των θαλασσών δια του βαπτίσματος, ώστε το βάπτισμα σώζει ημάς σήμερον δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Το ξαναδιαβάζω, είναι πολύ σοβαρό. Το βάπτισμα σώζει και ημάς σήμερον δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ολοκληρώνεται λοιπόν η αναγέννηση, η οποία λεβεχόραδε της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, καθώς ο άνθρωπος πριν το βάπτισμα έχει πεθάνει για τον κόσμο και για την αμαρτία, με το βάπτισμα γίνεται σύμμορφος της ταφής του Χριστού και καθώς βγαίνει από το βάπτισμα γίνεται σύμμορφος της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ώστε πράγματι ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, καθώς
υπάρχει η μαρτυρία της αγαθής συνείδησής μας μέσα, ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δεν έχουμε αμαρτίες, δεν έχουμε το βάρος των αμαρτιών και είμαστε σεσωσμένοι και τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, δεν δεχόμαστε τον υποβαπτισμό που θέσπισαν άνθρωποι σε πολλά χρόνια αργότερα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, γιατί αυτό που θεσπίστηκε από τους ανθρώπους, τους πατέρες όπως λες εσύ, τους εκκλησιαστικούς τονίζω εγώ, τους εκκλησιαστικούς πατέρες, γιατί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχε και διδάχτηκε το αληθινό βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της άφεση αμαρτιών, των προσωπικών αμαρτιών του κάθε ανθρώπου. Στην αρχαία Εκκλησία, τους πρώτους τρεις αιώνες, δεν υπήρχε νηπιοβαπτισμός, αλλά υπήρχε βάφτισμα ενηλίκων, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, και προσδιορίσε και το σύμβολο της πίστεως, που προσδιορίζει τους αιρετικούς, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ένας ηλικιωμένος λοιπόν, ένας ενήλικας, συγγνώμη, όταν βαφτίζεται, δεν ομολογεί ότι ο Θεός συγχώρεσε δια του Ιησού Χριστού τις αμαρτίες του και ομολογεί ότι δέχεται τον Χριστό και δια του βαφτίσματος σώζεται. Καμία σχέση λοιπόν ο νηπιοβαπτισμός με το αληθινό βάφτισμα των γραφών. Καμία σχέση. Είναι παραδόσεις ανθρώπινες και εντάλματα ανθρώπων που μάλιστα ζημιώνουν τους ανθρώπους μέχρι να καταλάβουν την αλήθεια του βαφτίσματος και να δεχθούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Εάν αποδεχόμαστε το προπατορικό αμάρτημα, το είπαμε, το αποδεχόμαστε βεβαίως, και το προπατορικό αμάρτημα δεν έχει καμία σχέση με τα αμαρτήματα τα δικά μας, αλλά ίσχυε από Αδάμ έως του νόμου του Μωυσέως. Μετά ήρθε η αμαρτία, η οποία αποκαλύφθη στους ανθρώπους από τον νόμο του Θεού και οι άνθρωποι πια αμάρταναν σύμφωνα με τις δικές τους παραβάσεις, στις δικές τους εντολές που ο Θεός τους έδωσε. Μέχρι που ήρθε η χάρις του Χριστού που επερίσευσε τις αμαρτίες, γιατί όπου επερίσευσε η αμαρτία και επερίσευσε η αμαρτία δια του νόμου, υπερίσευσε η χάρις του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Κύριος να σε ευλογήσει και να σε ελεήσει και εμάς να μας ελεήσει, αδερφέ μου, αγαπητέ φίλε, και σου ευχόμαστε ο Θεός να σε οδηγεί δια του Πνεύματος του Αγίου πάντοτε εις πάσαν την αλήθεια. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.